Καλημέρα σε όλους σας, Σεβασμιότητα, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Βρισκόμαστε εδώ αυτή τη στιγμή για μια εκδήλωση που πρόκειται να κάνουμε όλοι μαζί, σαν Δήμο, σαν τοπική κοινότητα Γρεβενών, σαν Περιφέρεια και πρώτα απ' όλα από όλους μας, σαν Εκκλησία, σαν Ιερά Μητρόπολης Γρεβενών με εκπρόσωπο του Σεβασμιότατο, ο οποίος πιστεύω ότι είναι και η πρώτη εκδήλωση που θα παρίσταται. Πιστεύω ότι με την έλευση του νέου επιμενάρχη μας θα αλλάξουν αρκετά πράγματα στην κατεύθυνση της βοήθειας πάρα πολλών συμπολιτών μας. Αυτή η εκδήλωση θα γίνει σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το Δημοτικό Οδείο, του Συλλόγου Ελπίδα, Ερυθρό Σταυρό, Πίνδος, το Σύλλογο Ποντίων και Μικρασιατών Γρεβενών και γίνεται με αφορμή την έλευση των Άγιων Ημερών των εορτών που έρχονται. Πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας κάθε μέρα βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, σε δεινή θέση, να μην έχουν ακόμη και ψωμί να αγοράσουν. Καλούμε όλους τους Γρεβενιώτες, όλους τους πολίτες των Γρεβενών, από το υστέρημά τους να προσφέρουν κάτι σε αυτή την κίνηση. Είτε λέγονται τρόφιμα, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο, και τι εννοώ, απορρυπαντικά, σαμπουάν κτλ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στο Δήμο Γρεβενών υπάρχουν και οι φυλακές. Και πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας εκεί πέρα στερούνται των απαραίτητων πρώτων ειδών. Είτε λέγεται οδοντόκρεμα, είτε λέγονται απορρυπαντικά, είτε λέγονται σαπούνια κτλ. Θερμή παράκληση σε αυτή την εκδήλωση να βρεθούμε όλοι μας. Και ό,τι έχει ο καθένας, ό,τι μπορεί να το προσφέρει. Αυτά θα μοιραστούν σε συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη. Και τα είδη απορρυπαντικών και τα λοιπά θα πάνε στις φυλακές. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στο φίλο τον Βαγγέλη τον Αντιπεριφερειάρχη, να πει και αυτός δύο κουβέντες και να κλείσω σεβασμιότατος. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, καταρχήν θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που σήμερα βρίσκονται εδώ και βοηθούν και αυτοί από την δικιά τους πλευρά στην διάδοση αυτής της ιδέας, της εκδήλωσης, μάλλον της εξαιρετικής πρωτοβουλίας θα λέγαμε, η οποία πέρα της επίλυσης των πρακτικών ζητημάτων βοηθάει στη διάδοση της αξίας του εθελοντισμού. Περνάμε μία από τις δυσκολότερες φάσεις των τελευταίων ετών, κυρίως και έχει να κάνει με την οικονομική κρίση. Αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα τόσο η Ελλάδα όσο και οι συμπολίτες μας και θα πρέπει εθελοντικές δράσεις σαν και αυτές που θα γίνουν την Παρασκευή να ενισχύονται και να στηρίζονται από όλους μας, από εμάς τους θεσμικούς, αλλά και από τους απλούς πολίτες, τους απλούς πολίτες των Γρεβενών. Είμαστε ουσιαστικά στην πρώτη φάση που προσπαθούμε να κάνουμε πράξη αυτό που λέγεται ανθρωποκεντρικό ή μάλλον ένα πρόγραμμα το οποίο έχει την αξία του εθελοντισμού. Αύριο έχουμε μία ανάλογη συνάντηση στην περιφέρεια όπου θα γίνει μία σύσκεψη μεταξύ αντιπεριφερειαρχών για μία βοήθεια η οποία πάλι θα δοθεί σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη και εκεί θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και την Ιερά Μητρόπολη των Γρεβενών που μας βοήθησε σε αυτό το έργο. Είμαστε δυστυχώς σε μία δυσάρεστη θέση από τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να δούμε ότι κάποιοι διαμαρτύρονται και δημιουργούν προβλήματα σταθερότητας, αλλά το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουν ότι το θέμα αυτό δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το είδος διαμαρτυρίας, αλλά με την ανάγκη των ανθρώπων και των συμπολιτών που έχουν για τροφή, για ένδυση και για τη διαβίωσή τους. Σε κάποιες κουβέντες που κάναμε και με τον Μητροπολίτη, βέβαια θα τα πει και ο ίδιος, μας έχει εκμυστηρευτεί κάποιες πρωτοβουλίες που θα αναλάβει ως Μητρόπολη
και νομίζω ότι μας τιμά ιδιαίτερα που έχουμε έναν τέτοιο άνθρωπο που έχει μεταφέρει αυτό που ακούγαμε μέχρι τώρα για το κοινωνικό έργο και την κοινωνική προσφορά στην περιοχή που βρισκόταν της Θεσσαλονίκης, να το μεταφέρει και εδώ στην περιοχή των Βρεβενών. Θέλω να συγχαρώ όλους τους συλλόγους που ανέφερε προηγουμένως ο Δήμαρχος που βοηθάνε σε αυτήν την εκδήλωση. Θα πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα ότι δυστυχώς η πολιτική η οποία ακολουθείται τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να αντιληφθεί πλέον ότι οι άνθρωποι δεν είναι δείκτες και αριθμοί. Είναι άνθρωποι που έχουν ευαισθησίες, ανάγκες και διάθεση για να επιβιώσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότητα, θέλω αυτό να συμπληρώσω λιγάκι ότι αυτά τα τρόφιμα που θα μαζευτούν θα διανεμηθούν ένα τμήμα στην Ιερά Μητρόπολη για ανάγκες συμπολιτών μας, ένα τμήμα στο Σύλλογο Ελπίδα, ένα τμήμα στον Ερυθρό Σταυρό και ένα τμήμα στο Κοινωνικό Παντοπολείο του Δήμου και τα υπόλοιπα όσο αφορά τα απορριπαντικά και τα άλλα στις φυλακές. Παρακαλώ, σας ευχαριστώ. Έχουμε τη σειρά μου να ευχαριστήσω γιατί είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια άμεση επαφή και επικοινωνία όχι μόνο με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και με τους αγαπητούς εδώ, τους τοπικούς άρχοντες, τον Αντιπεριφερειάρχη και τον Δήμαρχό μας. Χαίρομαι γιατί έχω την αίσθηση ότι είμαστε μια οικογένεια, άλλος από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης είτε της αντιπεριφέρειας. Και εγώ σαν τοπική εκκλησία, ότι όλοι μαζί μπορούμε. Και το μήνυμα που θέλω να περάσουμε στους συντοπίτες μας είναι αυτό. Όλοι μαζί μπορούμε. Και μπορούμε αυτές τουλάχιστον τις Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων και των εορτών του Νέου Έτους και των Θεοφανιών. Αλλά και γενικά στην καθημερινότητα όλοι μπορούμε μαζί να προσφέρουμε ένα πιάτο φαγητό ώστε κανένας Βρεβενιώτης να μην στερείται αυτού του αγαθού, του καθημερινού φαγητού. Και χαίρομαι γιατί σε αυτή την αγωνία και τον αγώνα έχω συμπαραστάτες και τον Αντιπεριφερειάρχη και τον Δήμαρχο. Και σε κάποια κοινή συνάντηση που κάναμε και οι τρεις μας, κατηδία, και όπως είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης, μετέφερα κάποιες σκέψεις, τους βρήκα όχι μόνο αρρωγούς και βοηθούς και συμπαραστάτες, αλλά ένθερμους υποστηρικτές. Έτσι λοιπόν χαιρετίζω αυτήν την κοινή προσπάθεια που είναι πραγματικά μια ευλογία για τον τόπο. Η συγκέντρωση αυτών των υλικών αγαθών, να ξέρετε ότι θα είναι αφορμή και ευκαιρία κάποιοι συνάνθρωποι μας όχι απλά μόνο να γεμίσουν το στομάχι αυτές τις μέρες, αλλά κυρίως να γεμίσουν τις καρδιές τους με συμπαράσταση, με παρηγοριά, με απαντοχή, με αγάπη. Δεν είναι το μέλημά μας μόνο να γεμίσουμε τα στομάχια. Η μεγαλύτερη φροντίδα είναι να γεμίσουμε τις καρδιές των συνανθρώπων μας με ελπίδα, με παρηγοριά, με αγάπη. Γι' αυτό και τονίζω και πάλι, το μήνυμα που θα περάσουμε όλοι μας είναι ότι όλοι μαζί μπορούμε. Γι' αυτό και σαν τοπική εκκλησία θα προσπαθήσουμε όχι μόνο αυτές τις μέρες, αλλά γενικά όλο τον χρόνο να είμαστε κοντά στους συνανθρώπους με όποια δυνατότητα έχουμε και μπορούμε και σαν πρώτη έτσι εξαγγελία αναφέρω σήμερα ότι με τη βοήθεια των δύο τοπικών φορέων, της Αντιπεριφέρειας και του Δήμου, σε λίγο καιρό θα ξεκινήσουμε συσίτιο στο γεροκομείο των Βρεβενών σε εθελοντική βάση, έτσι ώστε αυτό που γινόταν άτυπα μέχρι τώρα στην παθητική εστία, πλέον να γίνεται από την τοπική εκκλησία, κανονικότατα, σε όλους τους συνανθρώπους μας και τονίζω, κανένας συμπολίτης μας να μην στερείται το καθημερινό φαγητό. Καλό λοιπόν όλους τους συμπολίτες σε αυτή την κοινή προσπάθεια και πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού και με την αγάπη σας θα έχει επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ.